Λοιπόν, όπως σας το έχω τάξει, έτσι, σε τακτά χρονικά διαστήματα θα το ακούμε αυτό το κομμάτι. Είναι ένα είδος επικοινωνίας μεταξύ μας. Θα σας κάνω όλους να μάθετε γαλλικά. Αυτά της πιάτσας τα γαλλικά, αυτά εννοώ εγώ. Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη και εγώ νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία ημέρα σήμερα. Σε πείσμα των ειδήσεων που κυκλοφορούν, αυτών που συμβαίνουν, εγώ πιστεύω ότι σήμερα Πέμπτη, πόσο του Μάρτη έχουμε σήμερα? 14, μάλιστα. Έχουμε 14, χάνω τις ημερομηνίες, αλλά θέλω έτσι για να τη θυμάμαι σαν ημερομηνία. 14 του Μάρτη, λοιπόν, ημέρα Πέμπτη, εδώ στην εκπομπή ΑΕ, στον Art FM 90,6. Είναι μια πολύ ωραία μέρα, είναι ένα πολύ ωραίο μεσημέρι. Ίσως γιατί γεμίσαμε από χθες και γι' αυτό για μας ξημέρωσε έτσι μια πολύ όμορφη μέρα από την πανατική σύσκεψη που είχαμε χθες στη Νέα Σμύρνη. Και είπαμε πολλά, ακούσαμε πολλά και ήταν όλα με παλμό και ήταν όλα με δύναμη. Και δίνει και σε εμάς δύναμη, σε όλους μας. Δεν ήταν μόνο μέλη του ΕΠΑΜ εκεί, φυσικά ήταν μέλη του ΕΠΑΜ εκεί της Αττικής, ήταν όμως και φίλοι του Ενέου Παλαϊκού Μετόπου, σε ένα γεμάτο χώρο, Ανά Μαρία Καλουτά, ο πολιτιστικός χώρος που μας έδωσε ο Δήμος της περιοχής, λοιπόν, όπου όλοι όσοι ήθελαν τοποθετήθηκαν, πέρα από το Γενικό Γραμματέα του κινήματος που έκανε την εισήγησή του, τον Δημήτρη Καζάκη. Λοιπόν, τοποθετήθηκαν όλοι όσοι το ζήτησαν, είτε με απορίες, είτε τις εισηγήσεις τους, τοποθετήσεις τους, για το πώς βλέπουν το μέλλον του κινήματος και γενικότερα. Και βρε παιδιά, τελικά θεωρώ ότι μέσα σε ένα χρόνο έχουμε κάνει τεράστιο δρόμο. Έχουμε διανύσει πολύ μεγάλη απόσταση, έχουμε αλλάξει εμείς οι ίδιοι, έχουμε αφήσει κατά πολύ, πάρα πολύ, και έτσι αυτό με ξάφνιασε ευχάριστα, μικροεγωισμούς, μικροσυμφέροντα, όπως είχαμε συνηθίσει, όπως είχαμε μάθει ανθρώπινα έτσι να λειτουργούμε τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτή ήταν η κουλτούρα μας. Τα έχουμε αφήσει στην άκρη αυτά και όσοι δεν τα άφησαν έφυγαν. Δεν τους χωράει, έτσι, δεν τους χωράει αυτό το κίνημα. Έφυγαν από μόνοι τους. Είναι στο περιθώριο. Λοιπόν, και μείναμε εμείς και ήρθαν και άλλοι που έχουν αυτή τη φιλοσοφία του πάμε μαζί, χωρίς να έχουμε τίποτα άλλο στο πίσω μέρος του μυαλού μας, διότι έχουμε μόνο μία επιλογή, να απελευθερώσουμε τη χώρα μας. Και γιατί δεν περιμένουμε πότε θα σηκωθούν από τον καναπέ τους 11 εκατομμύρια Έλληνες. Ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό ιστορικά ταυτόχρονα. Το είπε και χθες μια συναγωνίστρια και άλλοι συναγωνιστές. Έτσι. Από τις μειοψηφίες ξεκινούν κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Λοιπόν, και εμείς το πήραμε στους ώμους μας και το πάμε και έρχεται πολλοί κόσμος μαζί μας και αυτό είναι το ευχάριστο. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλο αυτόν τον κόσμο που εχθές έτσι, ερχότανε πολύ φιλικά και μιλούσε για την εκπομπή με πολύ καλά λόγια, αλλά περισσότερο δίνοντάς μας αυτό, βρε παιδί μου, τη δύναμη του να προχωρήσεις, και σε μένα και στο Δημήτρη, αλλά όχι μόνο σε μένα και στο Δημήτρη, διότι ίσως δεν έχει γίνει κατανοητό ότι αυτή η εκπομπή έχει κάποιους άλλους ανθρώπους από πίσω που τη στηρίζουν και που ξενυχτάνε για να μπορείτε εσείς να μπαίνετε στην ιστοσελίδα της εκπομπής αε.gr και να ακούτε την εκπομπή live ή να την ακούτε μετά σε αρχείο. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που δουλεύει, ξενυχτάει, κάποιοι κοιμούνται και στις 4 τα ξημερώματα. Έτσι, λοιπόν. Όλοι αυτοί, λοιπόν, όλοι εμείς είμαστε μια ομάδα για να υπάρχει αυτή η εκπομπή. Και θα μου επιτρέψετε έτσι με την ευκαιρία αυτή να πω 5 πράγματα για αυτή την εκπομπή, που εγώ μπορεί να τα θεωρώ αυτονόητα, αλλά και σε συζητήσεις χθες με πολύ κόσμο και γενικότερα και από δικά σας μηνύματα, τελικά κάποια πράγματα που εγώ θεωρώ αυτονόητα, διότι αν θέλετε είμαι του χώρου, κάποιοι άνθρωποι δεν τα γνωρίζουν. Οπότε για να πάμε να συσταθούμε ξανά. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή, η εκπομπή ΑΕ, που δεν ξέρω, είναι κατά κάποιο τρόπο μια συνέχεια του πρώτου κύκλου της εκπομπής, της εκπομπής ΑΕ, σε άλλα όμως ιστορικά δεδομένα, όπως και να το κάνουμε. Έτσι, όταν ξεκίνησε η εκπομπή ΑΕ με τον Δημήτρη Καζάκη και τον Μάνο Κακλαμάνο,
δεν είχαμε το καθεστώς ακριβώς, μάλλον τις ισορροπίες που έχουμε τώρα. Τώρα μιλάμε ότι η χώρα έχει χάσει απόλυτα την κυριαρχία της. Έχουμε ένα καθεστώς, το αποφασίζουμε και διατάσσουμε, και τα πράγματα είναι πολύ πιο σκληρά για όλους μας. Λοιπόν, τότε ο Δημήτρης Καζάκης, ως ένας άνθρωπος που γνώριζε, έβλεπε και είχε την ελευθερία της έκφρασης, βγήκε μπροστά ως μονάδα να ενημερώσει και να πει αλήθειες που δεν ακούγονταν από πουθενά άλλο. Στη συνέχεια όμως αυτό μετουσιώθηκε, έτσι. Δηλαδή ο Δημήτρης Καζάκης δεν έμεινε μόνος του, δημιουργήθηκε ένα κίνημα. Μέχρι βέβαια δημιουργήθηκε αυτό το κίνημα, οι ισορροπίες στη χώρα άλλαξαν, τα βιώνουμε καθημερινά, βιώνουμε καθημερινά ένα φασισμό. Λοιπόν, είναι πολύ πιο δύσκολα και η εκπομπή ΑΕ γι' αυτό το λόγο σιώπησε, διότι δεν μπορούσε να φιλοξενηθεί πουθενά από τα συστημικά κανάλια, και της δόθηκε αυτός ο ραδιοφωνικός χρόνος εδώ στον Art FM, χωρίς κανένα προαπαιτούμενο, όπως τα έλεγε και η κυβέρνηση. Λοιπόν, για να μιλήσουμε μόνο με αλήθειες, έχουμε αυτό το ραδιοφωνικό χρόνο με μια απόλυτη ελευθερία εδώ από τον Art FM. Δεν έχουμε πληρώσει για αυτό το χρόνο, όπως ίσως κάποιοι αναρωτιόνται. Πρώτον, δεν τον έχουμε πληρώσει, γιατί είναι στη φιλοσοφία μας να πληρώνουμε τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό χρόνο. Και δεύτερον, διότι δεν υπάρχουν χρήματα, εμείς δεν έχουμε χορηγούς, δεν έχουμε κονδύλια και δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Το πρώτο βέβαια, και χρήματα να είχαμε, σας λέω ότι το πρώτο δεν πληρώνουμε ποτέ για να αγοράσουμε χρόνο. Έτσι, λοιπόν, δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Άρα λοιπόν, ούτε χρήματα δίνουμε για να έχουμε αυτή την ελευθερία, αλλά ούτε και παίρνουμε χρήματα από τον Art FM για να έχουμε αυτή την εκπομπή. Να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λοιπόν ότι ο Δημήτρης, η ομάδα που υπάρχει, τα παιδιά της επικοινωνίας και εγώ, είμαστε ταγμένοι σε αυτό, στρατευμένοι. Ο καθένας σε αυτόν τον αγώνα δίνει αυτό που μπορεί, αυτό που έχει, αυτό που είναι το ταλέντο του. Λοιπόν, ο Δημήτρης δίνει πολύ περισσότερα πράγματα βέβαια. Κατορθώνει και αυτό να είναι κάθε μέρα, παρά το φόρτο της εργασίας του, παρά τις ομιλίες, παρά τις όλες άλλες υποχρεώσεις που έχει, τις τεράστιες, έτσι, ως φυσικός ηγέτης αυτού του κινήματος, του ΕΠΑΜ. Λοιπόν, κατορθώνει να είναι και κάθε μέρα εδώ στην εκπομπή για να συνομιλεί μαζί σας και να ενημερώνει και να μοιράζεται όλες τις πληροφορίες που έχει. Λοιπόν, όλοι εμείς λοιπόν είμαστε ταγμένοι και προσπαθούμε να διατηρήσουμε αυτή την εκπομπή, διότι από εδώ θεωρούμε ότι δίνουμε λόγο στην αλήθεια, στην αλήθεια μας, ποτέ δεν θα πούμε ψέματα εσύ και εμένα, και σε όλο όσους σωματεία, κόσμο, οποιοδήποτε πολίτες θέλουν να βγουν, να έχουν ένα μικρόφωνο ελεύθερο και να πούν ό,τι συμβαίνει, ό,τι αντιλαμβάνονται, όποια δράση υπάρχει, οτιδήποτε είναι αυτό που τους απασχολεί. Λοιπόν, έκανα έτσι μια τέτοια, τη θεώρησα απαραίτητη να πούμε κάποια πράγματα τα οποία, όπως είπα, εγώ και οι υπόλοιποι τα θεωρούν αυτονόητα, αλλά είναι πολύ φυσιολογικό πολλοί κόσμος να μην τα γνωρίζει. Δεν θα μακρηγορήσω. Θα τελειώσω λέγοντας ότι αυτή η εκπομπή δεν έχει από πουθενά πόρους. Χορηγή της είσαστε εσείς. Όταν το λέω το εννοώ. Δεν το λέω αστειευόμενοι. Πραγματικά είσαστε εσείς. Υπάρχουν άνθρωποι, αρκετοί, οι οποίοι πηγαίνουν και δίνουν τον οβολό τους, είτε μέσω σε έναν λογαριασμό της Εθνικής που υπάρχει και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εκπομπής, εκπομπή αε.gr, είτε μέσω του ηλεκτρονικού τρόπου, μέσω donate. Λοιπόν, και αυτό είναι η μοναδική πόρη, και θέλω να πω ότι είναι ζωτική σημασία για να συνεχίσει να υπάρχει η εκπομπή. Και εδώ γίνεται μια έκκληση από την ίδια την εκπομπή, και γίνεται προς όλους σας και γίνεται και προς τους Έλληνες του εξωτερικού, που ξέρω ότι είναι πολλοί και μας ακούν, και πάντα οι Έλληνες του εξωτερικού στήριζαν και στηρίζουν, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν η χώρα ήταν σε δύσκολες στιγμές, έτσι, πάντα γίνονταν μια γροθιά και στήριζαν και υλικά και πνευματικά και με δράσεις τα κίνηματα απελευθέρωσης. Λοιπόν, αυτά με τα δικά μας. Σήμερα θα είμαστε οι δυο μας και όχι μόνο. Ο Δημήτρης Καζάκης δεν θα είναι μαζί μας. Θα είναι όμως μαζί μας ο Νίκος Καραβέλος, ο γνωστός ο νομικός, ο φίλος μας. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα που νομίζω ότι χρειάζεται ερμηνείας νομικής, και θα τα συζητήσουμε μαζί του σε λίγο.
Στη συνέχεια βέβαια θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε και με τον κύριο τον Νίκο Τασιόπλο, ο οποίος είναι γιατρός αποκατάστασης στο κέντρο αποκατάστασης Αναπήρων, και εκεί θα δούμε τι ωραίο κλίμα έχει σχηματιστεί και κάτω από ποιες συνθήκες δουλεύουν εκεί το προσωπικό, οι γιατροί, μάλιστα και με ομάδες εφόδου, έτσι. Αφού τους λείπουν και τα απαραίτητα υλικά, έχουν και τις ομάδες εφόδου να τους τρομοκρατούν. Λοιπόν, τώρα με ρωτήσατε κάποιοι για το Πάπα. Νομίζω ότι εδώ θα επικαλεστώ τον Δημήτρη που είχε πει ότι θα έχουμε Αμερικανό Πάπα. Αμάν, βρε Δημήτρη, δεν είσαι και εδώ να μου το εξηγήσεις το θέμα. Πώς το ήξερες, βρε παιδί μου, ότι θα έχουμε Αμερικανό Πάπα? Τέλος πάντων, νάτος λοιπόν που μας βγήκε. Εντάξει, παιδιά, εγώ δεν είμαι ειδική στο θέμα. Κάποιες πληροφορίες που άκουσα από την Ιταλία, διότι πολλά σενάρια μπορούμε να κάνουμε, μας αρέσουν και τα σενάρια. Κάθε πάπας που βγαίνει δεν βγαίνει τυχαία. Αυτό, ξεκινάμε από αυτό, έτσι. Άρα υπάρχει κάποιος λόγος. Να πούμε όμως ότι ο συγκεκριμένος, ο Φραγκίσκος, γιατί Φραγκίσκο θα το λέμε τώρα, δεν είναι τυχαίο το όνομα που διάλεξε, που επέλεξε. Έτσι, να το βάλουμε. Είναι και ο πρώτος που παίρνει αυτή την ονομασία, το Φραγκίσκος. Λοιπόν, θέλει να ταυτιστεί με τους φτωχούς του κόσμου που πληθαίνουν, γίνονται εκατομμύρια. Λοιπόν, δεν θα τα καταφέρει. Είναι μια περίεργη προσωπικότητα, διότι από τη μία έχουμε τις πληροφορίες ότι αυτός ο κύριος, ο νέος πάπας, μάλλον είχε αποδεχτεί, αν όχι συνεργαστεί, με τη Χούντα της Αργεντινής. Και από την άλλη πληροφορήθηκα κάποιες συνεντεύξεις που είχε δώσει πριν από λίγο καιρό σε ιταλική εφημερίδα και όχι μόνο, και κατήγγειλε τον καπιταλισμό του χρήματος. Και ότι η Καθολική Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί αυτό που συμβαίνει πλέον, αυτή την τρομοκρατία του χρήματος, του καπιταλισμού του χρήματος, έτσι, που έχει φέρει τα πάνω κάτω και έχει φέρει τη δυστυχία σε όλο τον πλανήτη. Επίσης να πω ότι δεν είναι ένα ξαφνικό φρούτο που μας έπεσε από το πουθενά, διότι όπως πληροφορήθηκα και γι' αυτό το μεταφέρω, στις προηγούμενες εκλογές για Πάπα, ο Φραγκίσκος ήταν δεύτερος επιλαχών, πώς να το πούμε. Έτσι λοιπόν, δεύτερος επιλαχών, άρα δεν είναι κάποιο άγνωστο πρόσωπο, ο καθήτευτό μας ήρθε ξαφνικά. Εάν στις προηγούμενες εκλογές είχε πάρει τόσους πολλούς ψήφους, κάπου είναι λογικό. Είναι σαν το δικό μας τον Ιερώνυμο, μην κλείνουμε παλιές πληγές. Λοιπόν, που ενώ αν θυμάστε με τον Χριστόδουλο, πριν βγει ο Χριστόδουλος, ήταν από τα φαβορή, τότε τον αναμίξανε με κάτι σκάνδαλα και τέτοια για να τον βγάλουν από την κούρσα, κάπως έτσι. Λοιπόν, τώρα το τι ρόλο θα παίξει θα το δούμε στη συνέχεια, στο που θέλει να στραφεί η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η οποία η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ας μην ξεχνάμε, πολλοί ακούω τα σενάρια ότι τώρα που πέθανε ο Τσάβες ίσως εξελέγει ένας πάπας από τη Λατινική Αμερική, γιατί θέλει να γίνει μία άλωση κανονική εκεί στη Λατινική Αμερική. Ναι, μπορεί να είναι αυτό, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι και η Λατινική Αμερική είναι μία πλέον αναδυόμενη δύναμη. Δηλαδή είναι και αυτό, μπορεί να είναι μία επανατοποθέτηση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας προς αυτό το κομμάτι. Το δούμε, είναι πολλά. Λοιπόν, και πριν πάμε σε νομικά θέματα, θα πάμε να ακούσουμε μια παραγγελιά που έχω από ένα φίλο από τον Κόρυδαλό, του το αφιερώνω, που μου λέει: βάλε βρε Γεωργία, έχεις ξεχάσει να βάλεις Καζατζίδη. Όντως, και καλά, κοίτα τώρα πώς μου το χαλάνε μέσα τα παιδιά. Πάνω που πάω να αφιερώσω εγώ τώρα στο φίλο τον Κορυδαλό, τι θα λέει τώρα. Και πάω να πω για τον Καζατζίδη, δεν το έχουμε με τον Καζατζίδη. Μου λένε το έχουμε με το Μητσιά. Δεν πειράζει, αλλά δεν σε ξεχνάω, φίλο μου, γιατί μου θύμισε έναν τραγουδιστή με τον οποίο έχω μεγαλώσει τα παιδικά μου χρόνια. Γιατί ο πατέρας μου είναι λάτρης του Καζατζίδη. Λοιπόν, δεν πειράζει. Το συγκεκριμένο τραγούδι θα το ακούσουμε με το Μητσιά και στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα Καζατζίδη. Έτσι θα το βρούμε ένα καλό. Πάμε να ακούσουμε τότε Μανώλη Μητσιά. Εκπομπή ΑΕ, Γεωργία Μπάστα στο μικρόφωνο σήμερα, ο Δημήτρης Καζάκης δεν μπορεί να είναι μαζί μας, έκλεισε φωνή του εχθές, εντάξει, πανατική σύσκεψη, εν τω μεταξύ αύριο πρέπει να είναι στην Καβάλα, οπότε, διότι έχει ομιλία εκεί, όπως σας έχω ενημερώσει, αύριο, έτσι να το ξαναπώ λίγο, αύριο λοιπόν στην Καβάλα, στις 7 το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο Νομαρχίας θα είναι ο Δημήτρης Καζάκης σε ομιλία, την Κυριακή θα είναι στην Ελευθερούπολη στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Δήμου Παγκαίου, οπότε εκεί στη Βόρειο Ελλάδα θα έχετε την χαρά και την ευχαρίστηση, θα πω εγώ, να τα πείτε από κοντά με τον Δημήτρη Καζάκη και να έχετε, νομίζω, πάντα οι ομιλίες του είναι ενδιαφέρουσες και περισσότερο
είναι ο διάλογος αυτός που γίνεται ανάμεσα στον κόσμο και στον Δημήτρη. Λοιπόν, άρα θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους εσάς στη Βόρεια Ελλάδα να μπορέσετε από κοντά να λύσετε πολλά ζητήματα, αλλά να κάνετε και προτάσεις, που είναι επίσης ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Λοιπόν, να πούμε, να πάμε κατευθείαν για να μην το καθυστερώ, γιατί όπως σας είπα πριν θα έχουμε τον κύριο Νίκο Τασιόπλο, τον έχουμε ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή, είναι γιατρός αποκατάστασης στο Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων και πρόεδρος των εργαζομένων εκεί και αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα οι άνθρωποι. Πέρα από τις φοβερές ελλείψεις που έχουν, θα μας τις πει τώρα ο ίδιος ο κύριος Τασιόπλος, έχουν και ένα είδος τρομοκρατίας εκεί που γίνεται. Κύριε Τασόπλε, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό σας μεσημέρι και σε εσάς και στον κύριο Καζάκη. Για πείτε μας λίγο τις συνθήκες στις οποίες εργάζεστε τώρα με το μνημόνιο εκεί. Τι ωραία που είναι τα πράγματα. Από πού να αρχίσω. Να πω ότι αν ήθελε κανείς να βάλει έναν κοινό παρονομαστή σε ελλείψεις, θα έλεγε κανείς την πολύ μεγάλη έλλειψη, σοβαρή έλλειψη προσωπικού. Είναι πολύ μεγάλο και σοβαρό το πρόβλημα στελέχωσης σε όλες τις υπηρεσίες, ανεξαιρέτως. Από εκεί ξεκινάμε σαν πρώτο μεγάλο σοβαρό πρόβλημα. Και βεβαίως με την εξαγγελία που έχει γίνει και με τις προσπάθειες που γίνανε μήπως καταφέρουμε και εξασφαλίσουμε προσωπικό, το μόνο που εξασφαλίσαμε είναι μην τυχόν και καταφέρουμε να φέρουμε με μετακινήσεις προσωπικού από άλλους χώρους. Όχι υποχρεωτικά νοσοκομιακούς, προσωπικό. Βεβαίως προσλήψεις. Όποιος να είναι δηλαδή, ό,τι να είναι. Ναι, βεβαίως. Έγινε προσπάθεια από το δευτεροβάθμιο όμως όργανο, την ΠΟΕΔΗΝ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Δημοσίων Νοσοκομείων. Έγινε παρέμβαση στην Υπουργεία και η απάντηση που πήραν για τα θέματα της ελλείψης προσωπικού και η απάντηση ήταν ότι δεν θα γίνουν προσλήψεις παρά μόνο επικουρικών, και αυτό ξέρετε τι σημαίνει, για ένα εξάμηνο, για ναι, τα γνωστά αυτά, ναι. Και μόνο μετακινήσεις προσωπικού θα γίνουν, δεν υπάρχουν χρήματα και δεν θα γίνουν προσλήψεις ούτε και μέσα στην μνημονιακή αναλογία της μιας πρόσληψης για κάθε 10 αποχωρήσαντες. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα και βεβαίως η κυβέρνηση αποφάσισε να τηρήσει απαρέγκλητα τη Δανειακή Σύμβαση για να σωθεί η χώρα όπως μας τόνισε χαρακτηριστικά. Φαίνεται ότι δεν συμβουλεύεται τον κύριο Βενιζέλο η κυβέρνηση, ο οποίος έχει βρει 700.000 θέσεις. Αυτό είναι ένα θέμα. Μάλλον δεν είναι. Λοιπόν, τώρα να σας να τονίσω ιδιαίτερα το γεγονός ότι εργαζόμαστε και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε από το προσωπικό φιλότιμο που υπάρχει από το ίδιο το προσωπικό. Αυτό το γνωστό. Αν φανταστείτε ότι γάντια, γάζες, χλωρίνες, χαρτί υγείας φέρνουν οι εργαζόμενοι από το σπίτι τους για να μπορέσει να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Α, μιλάμε σε τέτοιο επίπεδο. Ναι, ναι, μιλάμε απίθανα πράγματα. Μας υποχρεώνουν εμάς τους γιατρούς. Μας υποχρεώνουν να δίνουμε ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις για οτιδήποτε κάνουμε, γιατί δεν αναγνωρίζονται οι χειρόγραφες. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν κομπιούτερ στα εξωτερικά γιατρία, παραδείγματος χάρη, για να εκδίδεις τις ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις. Επομένως, τι κάνουμε, παραπέμπουμε τον ασθενή κάπου αλλού. Και όποιοι μπορούμε. Δεν υπάρχουν κομπιούτερ για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ακριβώς. Ο καθένας έχουμε, δηλαδή, σε δύο ιατρία που υπάρχουν, είναι, ένα είναι το δικό μου και ένα διπλανού συνεργάτου, οποίοι τα έχουμε φέρει από το σπίτι μας. Αυτό θα σας. Μάλλον δηλαδή σας λένε φέρτε λάπτοπ από τα σπίτια σας. Έχουμε το λάπτοπ μας, έχουμε φέρει το τακτυπωτή μας. Αφού φέρετε και τα γάντια και τις χλωρίνες, σας λέει πολύ πιθανό. Αν πείτε δηλαδή στα εξωτερικά ιατρία το πρωί, όπως μου είπαν οι νοσηλεύτριοι, α πούμε, η οσμή είναι λιγάκι ενοχλητική. Πρέπει να περαστούν όλα με χλωρίνη. Χλωρίνη φέρνουμε από το σπίτι μας. Τι να κάνουμε. Καταλαβαίνετε. Κύριε Τασιόπλε, εντάξει, σας δίνουν και παχυλούς μισθούς, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια. Άλλο πρόβλημα αυτό. Οι άνθρωποι έχουν πάνω από 6 μήνες, οι οποίοι κάνουν νυχτερινά και ιδιαίτερα τις υπερορίες κατά τη διάρκεια των αργιών, και βεβαίως δεν τις πληρώνουν. Είναι πολύ απλό. Φυσικά δεν μιλάω για τακτική πληρωμή. Οι τακτικές πληρωμές, η τακτική μισθοδοσία έχει περικοπεί κατά πολύ. Αλλά μιλάμε για έκτακτες εργασίες όπως είναι τα Σαββατοκύριακα, τα οποία θα έπρεπε να πληρώνονται εκτός μισθού. Μην φανταστείτε πόσα διψήφια νούμερα είναι. Τέτοια νούμερα και τα οποία έχουν ένα εξάμηνο να πληρωθούν. Πιστεύω ότι πλέον το πράγμα αρχίζει και παίρνει διαστάσεις. Μα έτσι, κύριε Τασιόπλε, βγάζουμε πλεώνασμα. Έτσι βρίσκει ο κύριος Τουνάρας πλεώνασμα.
Καταλάβατε. Ακριβώς, έτσι το βγάλουν το πλεόνασμα. Ακριβώς. Με το μην πληρώνοντας. Αυτό ακριβώς. Με το να μην πληρώνει το κράτος τις υποχρεώσεις του. Και τώρα βέβαια ερχόμαστε και σε κάτι, σε ένα κλίμα τρομοκρατίας που έχει αρχίσει πλέον και προχωράει και σε όλα τα νοσοκομεία. Δεν μιλάμε μόνο αυτά τα οποία σας είπα εγώ. Είναι για το δικό μου νοσοκομείο, αλλά δεν είναι μόνο στο δικό μου νοσοκομείο. Οι πληροφορίες μου από άλλα νοσοκομεία είναι ανάλογες. Ναι, ναι. Νομίζω ότι όλοι έχουμε αυτή την εικόνα. Ακριβώς. Απλά βγάλουμε χαρακτηριστικό. Και φτάνουμε τώρα στο πλέον επίμαχο σημείο, το οποίο είναι η τρομοκρατία αυτή τη στιγμή που φαίνεται να κυκλοφορεί. Δηλαδή τι, κάνουν κυριολεκτικά εφόδους ομάδες εκ του Υπουργείου, ειδικό συνεργείο, πιθανότατα εξ υποδείξεως ανωτέρων οργάνων, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό, όχι Ελλήνων ενδεχομένως, προκειμένου να βρεθούν εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είναι στο πόστο τους, την ώρα της εργασίας τους. Και δεν μιλάω να έχουν κάνει κοπάνα. Η κοπάνα, εντάξει, όλοι θα λέγαμε γιατί να την κάνει την κοπάνα. Ναι. Μιλάμε να μην είναι στο πόστο του. Το πόστο του μπορεί να είναι μια αλφα υπηρεσία και αυτός να βρίσκεται στον άλλο όροφο για κάποια συγκεκριμένη δουλειά. Και αν δεν τον βρει εκεί η έφοδος, αν δεν τον βρει στη θέση του και δεν γνωρίζει και ο προϊστάμενος που βρίσκεται, αυτός η θα έφοδος, θεωρείται ότι είναι... Ξαναπείτε μου σας, η έφοδος από ποιους γίνεται... Γίνεται από ένα ειδικό συνεργείο, έτσι μου το έχουν περιγράψει. Ναι. Ειδικό συνεργείο του Υπουργείου. Στις αρχές ήταν από. Είναι Έλληνες. Είναι Έλληνες. Αυτό το ρώτησα και εγώ κατ' επανάληψη. Καθίστε, γιατί τώρα άλλα είναι πιθανά, γι' αυτό ρωτάω. Ναι, ναι, ναι. Το ρώτησα και εγώ κατ' επανάληψη, μου είπαν ότι είναι Έλληνες. Αλλά δεν λέει τίποτα αυτό. Βάζουν τους Έλληνες για να. Καλά, όχι, εντάξει, τώρα ξέρετε. Επειδή πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Αυτά που κάποτε αστειευόμασταν. Ναι, ναι, είναι απίθανα πράγματα. Είναι μπροστά μας. Απίθανων πραγμάτων δηλαδή. Δεν μπορώ να τα φανταστώ κάτι τέτοια. Δηλαδή να μην σε βρίσκουν στη θέση και απλώς ψάχνουν οι άνθρωποι, ανθρώπους εργαζόμενους που να μην βρίσκονται στο πόστο που πάνε οι ίδιοι να ελέγξουν. Ώστε να κάνουν τι στη συνέχεια. Έστω ότι δεν βρίσκουν ένα εργαζόμενο στο πόστο. Στη συνέχεια είναι παραπέμπονται σε ΕΔΕ, χαρακτηρίζονται ως επίορκοι και τίθενται στη διάθεση της διοίκησης για απολύσεις. Αμέ έτσι θα τους βρούμε τους χιλιάδες επίορκους υπαλλήλους του δημοσίου, κύριε Τασιόπλε. Και βέβαια ξέρετε τι γίνεται και μου έχει έρθει πληροφορία ότι σε πρώτη φάση, αν σε διαπιστώσουν ότι δεν είσαι στο πόστο σου την πρώτη φορά, γίνεται ένα πρόστιμο τριών μισθών. Κάνουμε περικοπή. Και σε δεύτερη φορά είσαι σε αυτοδίκαιη αργία, ΕΔΕ, απόλυση. Ναι. Μιλάμε τώρα, αυτά είναι κλίμα τρομοκρατίας. Δεν είναι, δηλαδή, και δεν ξέρετε, δεν είναι από ένα ή δύο νοσοκομεία. Μπορώ να σας πω συγκεκριμένα, γίνανε στο Ασκληπιό της Βούλας, μάλιστα, στο Αττικό Νοσοκομείο. Ήρθαν τώρα σήμερα οι πληροφορίες μου και από το Αγλαία Κυριακού και το Ελπίς και έχω ακούσει και για τον Ερυθρό Σταυρό και για το Γενικό Κρατικό Αθηνών. Μιλάμε, δηλαδή αυτό δείχνει ότι πάει να γενικευθεί μέσα σε μια λογική κατατρομοκράτηση του εργαζόμενου και ανέβρεσης υποψηφίων για προσαπόληση. Και στον ευαίσθητο χώρο της υγείας που ήδη πάσχει από σοβαρή έλλειψη στελέχωσης. Αντί να κάνουμε να στελεχώσουμε. Ακριβώς, αλλά ακριβώς, τώρα, κύριε Τασιόπλε, αφού θέλουμε να τα κλείσουμε τα νοσοκομεία, γιατί να τα στελεχώσουμε. Εφόσον δεν θα υπάρχουν στελέχη να τα λειτουργήσουν, πλέον αναγκαστικά τι θα γίνει, συγχώνευση το ένα μετάλλο, κλείνει το ένα, εντάξει, μετά για λόγους οικονομικούς, δεν μπορούμε να συντηρήσουμε την κτηριακή υποδομή του ενός και συρρυκνώνται σιγά-σιγά προς το ένα. Βέβαια, και έτσι δημιουργούμε ένα τεράστιο κενό και να έρθουν οι ιδιώτες να το καλύψουν αυτό το κενό. Ειδικότερα εδώ τώρα θα ήθελα να σας συμπληρώσω ότι ακριβώς αυτό στο δικό μας νοσοκομείο είναι ένα και μοναδικό κυριολεκτικά στο δημόσιο χώρο. Λέγεται Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, είναι ένας χώρος μοναδικός γιατί υποδέχεται ασθενείς με πολύ βαριές αναπηρίες, κεφαλικά επεισόδια, ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί στο κεφάλι, κρανιοκεφαλικές κακώσεις, παράλυτους, παραπληγίες και τέτοια. Και ως μοναδικό νοσοκομείο αναγκαστικά καταλαβαίνετε με 180 κρεβάτια εκ των οποίων λειτουργούν μόνο τα 120 για λόγους που είναι άλλες συζήτησες. Εν πάση περιπτώσει με αυτά τα 120 υποτίθεται ότι καλύπτουμε όλη την επικράτεια. Βεβαίως, είναι το μοναδικό σε όλη την επικράτεια. Το μοναδικό ακριβώς στο αντικείμενο αυτό. Μάλιστα. Και επειδή οι ανάγκες είναι τόσο τεράστιες, ο ιδιωτικός τομέας το έχει μοιριστεί και γι' αυτό το λόγο έχει ανοίξει ένα σωρό ιδιωτικά κέντρα στην επαρχία, στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στο Βόλο, στα Τρίκαλα, στη Λαμία, στο Ηράκλειο, στην Τρίπολη, στην Πάτρα. Φυσικά, έχουν ανοίξει ένα σωρό μεγάλα κέντρα, ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης. Ναι. Ειδικά σε αυτές τις συνθήκες όπου ο κόσμος, ξέρετε, και μέσα σε αυτή την κρίση η υγεία είναι το ευαίσθητο σημείο. Ξέρετε πόσα κεφαλικά έχουμε 100 κεφαλικά κάθε μέρα. Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Ναι, 100 κεφαλικά κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
Όσοι μπορούν μπαίνουν σε κάποιο κέντρο υποκατάσταση. Οι υπόλοιποι πάνε σπίτια τους. Και πάνε σπίτια τους και τι κάνουν, απλά φυσικοθεραπεία. Δεν είναι αποκατάσταση αυτό. Ναι. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι άνθρωποι απλώς δέχονται περιορισμένες, ας πούμε, περιορισμένων δυνατοτήτων υπηρεσίες. Σωστά. Αυτό τώρα που οσμίστηκε ως όφελος, ως κέρδος στο ιδιωτικό τομέα και δεν είναι ανταγωνιστική, δεν είναι ανταγωνιστική η λογική την οποία λέγω, αλλά αυτό όμως είναι μια πραγματικότητα. Ο ιδιωτικός τομέας διαπίστωσε ότι εδώ υπάρχει κέρδος. Γιατί η ημερησία νοσηλεία, σε κλειστή νοσηλεία σε ένα κέντρο αποκατάστασης, σε ένα ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης, κοστολογείται ως 150 ευρώ την ημέρα. Στον δημόσιο χώρο, στο δικό μας το χώρο, με 50 ευρώ την ημέρα. Μάλιστα. Αυτό τώρα. Και όταν δεν θα υπάρχετε κι εσείς, θα σας πω που θα φτάσει το ύψος της κοστολόγησης. Ναι, όταν δεν θα υπάρχει κανένα δημόσιο, θα δείτε. Τα ταμεία δεν εισπράττονται νοσήλια από τα ταμεία, οδηγείται η κατάσταση σε αδιέξοδο. Ναι. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον λένε 150 την ημέρα, τους καθυστερούν να τους πληρώσουν, αυτό είναι γεγονός. Ναι. Αλλά ο ιδιωτικός τομέας ενδεχομένως να βρίσκει και άλλους τρόπους να χρηματοδοτηθεί. Δεν μπορώ να ξέρω. Μάλιστα. Κύριε Τασιόπλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Πέρα της ελλείψης, λίγος πολύ τις γνωρίζαμε, έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια να βλέπουμε πού πηγαίνει αυτό το θέμα των ελλείψεων. Αλλά το στοιχείο αυτό, το ότι υπάρχει ομάδα εφόδου από το Υπουργείο, η οποία έρχεται όχι μόνο σε εσάς, σε πολλά νοσοκομεία. Σε εμάς δεν έχει έρθει ακόμη. Ναι. Αλλά ξαναλαβαίνετε ότι οι πληροφορίες κυκλοφορούν από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Στο άλλο, λοιπόν, και πηγαίνουν να δούνε ποιος μπορεί να έχει κάνει το παραμικρό. Έτσι, για να δημιουργήσουμε αυτή τη λίστα των επίορκων. Ναι, εντάξει, είπαμε πλέον, έχουμε περάσει σε άλλη ζώνη. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μάστε καλά, καλή δύναμη. Μάστε καλά. Λοιπόν, τάγματα εφόδου. Έτσι, είχαμε τη Χρυσή Αυγή που πήγαινε στα νοσοκομεία, ζήλεψε το Υπουργείο. Και είπε γιατί να πηγαίνουν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, φτιάχνω εγώ τα δικά μου, τις ομάδες εφόδου να πηγαίνουν στα νοσοκομεία και να βλέπουν τι γίνεται εκεί. Κάπως έτσι. Λοιπόν, έχω μαζί μου τον Νίκο τον Καραβέλο, όπως σας είχα πει από την αρχή. Καλώς ήρθες, Νίκο. Για μια ακόμη φορά. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Άκουσες. Σε βλέπω λίγο αποσβολωμένο. Άκουσες εδώ πέρα ομάδες εφόδου στα νοσοκομεία από το Υπουργείο για να δουν αν οι υπάλληλοι είναι ακριβώς τα πόστα τους κτλ. Βέβαια, αυτές οι ομάδες εφόδου δεν πηγαίνουν να δουν ότι αυτοί οι υπάλληλοι αναγκάζονται και φέρουν υλικά απαραίτητα. Έτσι, δαπανούν από το μισθό τους χρήματα για να πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Αυτό δεν τους νοιάζει. Ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, για την φιλοξενία. Είναι με ανοιχτή πρόσκληση εδώ σε εσένα, το ξέρεις αυτό. Όταν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον και αισθάνομαι την ανάγκη, μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα και ευχαριστώ. Άκουσα και εγώ έτσι με προσοχή τον γιατρό προηγουμένως, προσδιορίσε και είπε ένα από τα σοβαρότατα ζητήματα, που είναι το θέμα, το ζήτημα της υγείας, το οποίο βεβαίως, όπως και ο ίδιος επενήχθηκε, δεν είναι μόνο στο χώρο της υγείας, είναι ευρύτερα. Αυτά τα που ονομάζεται προσφυώς τάγματα εφόδου, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτοί οι εντεταλμένοι, οι οποίοι όχι, δεν έχουν σκοπό να ελέγξουν την καλή λειτουργία, απλώς έχουν σκοπό να εκφοβήσουν και έχουν σκοπό να δικαιολογήσουν τις αποφάσεις, κατά την ταπεινή μου άποψη, οι οποίες μέλεται να ληφθούν σε βάρος του δημοσίου τομέα. Ναι. Και ακριβώς εδώ βρίσκεται και το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, σε δύο ζητήματα, σε δύο τομείς μεγάλους εστιάζεται όλη αυτή η επίθεση. Πρώτα απ' όλα στο φόβο. Σωστή. Και δεύτερον στην παραπληροφόρηση. Ναι. Η οποία θα ήθελα εδώ να πω, αν μου επιτρέπετε, και έχω λίγο χρόνο. Έχεις πολύ χρόνο. Η παραπληροφόρηση δεν είναι μόνο η παραπληροφόρηση που γίνεται υπέρ του μνημονίου, το λέω συμβατικά αυτό. Ναι, ναι. Αλλά παρατηρείται τελευταία και μια παραπληροφόρηση φαινομενικά ενάντια στο μνημόνιο. Στην πραγματικότητα όμως γίνεται μια προσπάθεια, κατά την άποψή μου, να πιστεί ο κόσμος ότι πρέπει να φοβηθεί. Δεν γίνεται αλλιώς. Δυστυχώς είμαστε αντίθετοι, είναι τρομερό, είναι αυτό, είναι εκείνο κλπ. Αλλά για κοιτάξτε τι θα μας κάνουν. Θα μας κάνουν τούτο, θα μας κάνουν εκείνο και τελείπα, το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Με αποτέλεσμα υπάρχει ο φόβος ο κόσμος να πληροφορείται αλλά να μην ενημερώνεται. Και κατά την άποψή μου είναι άλλο η πληροφόρηση, άλλη η πληροφορία μάλλον, και άλλο η γνώση. Γιατί η γνώση δημιουργεί συνθήκες δράσης. Ενώ η απλή πληροφόρηση, και μάλιστα συνεχής, σου δημιουργεί
σου χρειάζεται πολύ χρόνο να πληροφορηθείς, ελάχιστο για να εκτιμήσεις και να επεξεργαστείς την πληροφορία και ακόμα απειροελάχιστο για να δράσεις με βάση μια πληροφορία που πρέπει πρώτα να την επεξεργαστείς. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι που με φοβίζει τελευταία. Mm-hmm. Σαφέστατα πιστεύω ότι αυτά τα τάγματα, για να επανέλθω που λέτε, όπως τα είπατε πολύ ωραία, θα γενικευθούν. Και βλέπουμε κανείς που πάνε πρώτα. Τους ενδιαφέρει σε πρώτη φάση το ζήτημα της υγείας και το ζήτημα των Δήμων. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν είναι τόσο για το θέμα των Δήμων, γιατί τα άλλα τα εξέθεσε πολύ καλά ο γιατρός. Δεν είναι το θέμα μόνο ότι γίνεται αυτό προκειμένου να πάρουν τις πηγές τις πλουτοπαραγωγικές, αλλά περισσότερο φοβάμαι ότι είναι κάτι χειρότερο. Είναι η προσπάθεια να συνηθίσει ο κόσμος ότι η άσκηση της εξουσίας δεν είναι ζήτημα πολιτικής, είναι ζήτημα μόνο απλής διαχείρισης και αστικής μορφής και συνεννόησης μέσω εταιρικών σχέσεων. Και θα το, θα το εξηγήσω αν θα μου δοθεί η δυνατότητα. Πάντως, σε γενικές γραμμές, το πρόβλημα νομίζω εστιάζεται εκεί. Δηλαδή, πρέπει ο κόσμος να συνηθίσει, γι' αυτό που μοιράσει και τους ρόλους, άλλοι κάνουν τον καλό ας τη φύλακα και άλλοι κάνουν τον κακό ας τη φύλακα. Δηλαδή, άλλοι επιτίθενται κατά του μνημονίου και άλλοι το υποστηρίζουν. Στη βάση όμως δεν ενημερώνουν ορισμένοι, και εδώ πέφτουν και στην παγίδα, ή συνειδητά το πράγμα. Αναφέρεις, το έχουμε συζητήσει εδώ, Νίκο, ότι όχι, υπάρχει αυτή η αλλαγή σε εισαγωγικά το τελευταίο διάστημα. Ναι. Το έχουμε συζητήσει εδώ, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια επανατοποθέτηση και θα γίνουν και άλλες συμμαχίες, αλλάζουν και οι συμμαχίες και στον χώρο του τύπου και στον επιχειρηματικό κατά συνέπεια χώρο και πάει λέγοντας και πολιτικό κτλ. Διότι όπως διαμορφώνονται νέες καταστάσεις και έρχονται άλλα πράγματα, πολύ πιο δύσκολα. Ακριβώς. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να αλλάξουν αυτές τις ισορροπίες. Επειδή λοιπόν ο κόσμος, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου, ξύπνησε και έκλεισε την τηλεόραση. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Σου λέει, για κάτσε τώρα εδώ, εμείς τι θα γίνει. Έτσι. Άρα, κάπως λίγο πιο έξυπνα, βγαίνουν μπροστά δύο κανάλια που είναι αυτό που λέει και εφημερίδες και παίζουν αυτό το παιχνίδι ότι κάτσε να ξέρουμε, είναι κακό το μνημόνιο και δεν έπρεπε να γίνει αυτό και υποτίθεται τα ρίχνουμε και λίγο και στην κυβέρνηση και τα λοιπά και σε καταλαβαίνουμε πολίτη και δεν είσαι αριθμός και είσαι άνθρωπος με ανάγκες και δεν μπορεί να μην έχεις αξιοπρέπεια και να είσαι μέσα στη φτώχεια, αλλά τελικά, γιατί υπάρχει ένα αλλά από πίσω και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Και ένα τρίτο, αν μου επιτρέπεις, είναι το εξής, ότι μπορεί εγώ, παραδείγματος χάρη, κατηγορώντας το μνημόνιο και όλα αυτά τα παιδιά είναι και συμβάσεις, όλα αυτές οι εφαρμοστικοί νόμοι, όλα αυτά που βγαίνουν, να τα κατηγορώ και να τα απορρίπτω μεταυδελιγμίας. Αλλά ο τρόπος που θα τα πω δεν δημιουργεί ενημέρωση στον κόσμο, αλλά φόβο. Δηλαδή, τον βομβαρδίζω με τα κακά που θα του συμβούν, χωρίς όμως να του μένει χρόνος να επεξεργαστεί τι πρέπει να κάνει και τι είναι η κάθε πληροφορία. Κάθε μέρα θα σου κάνουν αυτό, θα πουλήσουν τούτο, θα πουλήσουν εκείνο, οι άθλοι, παραδείγματος χάρη. Και όμως, στην πραγματικότητα παίζουν ένα ρόλο. Δεν είναι ο ρόλος μου ενημέρωση. Γιατί για να κάνεις ενημέρωση πρέπει να αναλύσεις σοβαρά πολιτικά και να πεις στον κόσμο να τον κάνεις μέτοχο μιας πολιτικής ανάλυσης. Γι' αυτό και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Όπως ο κόσμος, οι άνθρωποι επιλέγουν τους φίλους τους και δεν κάνουν παρέα με οποιονδήποτε, τουλάχιστον στο επίπεδο της φιλίας, έτσι πρέπει να επιλέγουν και την ενημέρωσή τους. Και να έχουν χρόνο να τις επεξεργάζονται. Ναι. Και διαφορετικά. Το πιο... Θα πω γιατί το λέω αυτό, δεν είναι θεωρητικό. Δεν πες μου, τι είναι. Είπε ο γιατρός ένα πολύ σωστό προηγουμένως, ότι υπάρχει μια. Αυτό το φαινόμενο που το βλέπουμε όλοι, όλα υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ναι. Και μάλιστα κάποιοι έχουν πει ότι ό,τι δεν θέλει ο ιδιώτης θα μείνει στο δημόσιο. Mm-hmm. Το θέμα, μέχρι τώρα γνωρίζαμε και ξέραμε ότι κάποιους τομείς θα τους πάρουν οι ιδιώτες γιατί έχουν την υποδομή. Το ζήτημα είναι θα μείνουν εκεί, ή μήπως η άποψη είναι ότι εκτός από κάτι ελάχιστα πράγματα που θα κρατήσει το δημόσιο για λόγους συντονισμού ενδεχομένως κάποιων πραγμάτων, τα υπόλοιπα πάνε σε ιδιώτες. Το λέω γιατί είναι αδιανόητο να ακούει κανείς ότι θα πουληθούν κτίρια δημοσίων υπηρεσιών. Δηλαδή, όσο οικονομικό πρόβλημα και να έχεις, τέτοιον εξευτελισμό δεν έπρεπε ένα κράτος, όχι δικαίο, στοιχειώδες κράτος να το αποδέχεται. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, έχει κατεβάσει με αυτό το πολιτικό προσωπικό τα παντελόνια του. Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Πήρα αφορμή, διότι αυτό το πράγμα που λέμε τώρα, ότι δεν είναι μόνο δηλαδή κάποιοι τομείς, αλλά μια γενικότερη αντίληψη ότι η πολιτική πρέπει να σβήσει από τα μάτια του κόσμου, δεν υπάρχει πολιτική, πλέον αρχίζει και διαφαίνεται. Καταρχάς η πολιτική συκοφαντήθηκε, και όχι αδίκως,
με το πολιτικό προσωπικό που υπήρχε, σε πολλούς τομείς. Άλλο όμως αυτό, και άλλο πράγμα να λες στον κόσμο ότι δεν χρειάζεται με τον τρόπο σου και σε λίγο ακέρυτα, δεν χρειάζεται πολιτική. Υπάρχουν εταιρείες που μπορούν να τα λύνουν τα προβλήματα. Που στο κάτω-κάτω θα είσαι και εσύ μέτοχος αυτών των εταιριών. Παράδειγμα. Μάλιστα, σωστό. Ναι. Υπάρχει δημοσίευμα χθεσινό. Σε εφημερίδα, δεν θα την πω για να μην κάνω διαφήμιση. Εφημερίδα. Ναι, όταν είναι, τα λέμε εδώ, ξέρεις ότι υπάρχει από την ελευθερία. Δεν κάνουμε διαφήμιση, γιατί δεν έχουμε και. Στην εφημερίδα Ελλάδα. Ωραία. Η οποία παρουσιάζεται ως χωρίς σχόλιο, χωρίς οτιδήποτε. Ναι. Χθεσινή και σήμερα αναμένεται η συνέχεια. Θέλω να εστιάσω σε δύο τομείς. Το ένα είναι το εξής. Λέει ο αναλυτής. Το πρώτο βήμα που απαιτείται για να έχει νόημα η συζήτηση περί ιδιωτικοποιήσεων και οικονομικής ελευθερίας είναι η θέσπιση και λειτουργία ισχυρών μηχανισμών λογοδοσίας. Μία πρόταση λοιπόν αξιοπρόσεκτη των αμερικανικών think tanks όπως το Cato Institute είναι η υπευθυνοποίηση της δημοτικής εξουσίας. Αντί οι πολίτες να ψηφίζουν δημάρχους με κομματικά κριτήρια και με βάση ανεύθυνες προεκλογικές υποσχέσεις, οι οποίες δεν τους δεσμεύουν, τους δημάρχους κτλ., οι δημότες πρέπει να επιλέγουν ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης των δημοτικών υποθέσεων με βάση την ακόλουθη διαδικασία. Έχω χρόνο να την πω. Φυσικά τώρα, γιατί με έχεις βάλει, ξέρεις, μια ευκαιρία για να δω ποια είναι κάθε η διαδικασία. Κάθε τέσσερα χρόνια στις δημοτικές εκλογές, ναι, λέει ο αναλυτής, ναι, κάθε μία από τις ιδιωτικές εταιρείες που θα διεκδικεί το ρόλο του δημάρχου. Ναι. Το διαβάζω ακριβώς, δεν δικά μου. Εταιρείες που θα διεκδικεί, ναι, το ρόλο του δημάρχου. Θα αποστέλει σε κάθε δημότη ψηφοφόρο το δικό της πρόγραμμα για τη διαχείριση του Δήμου. Προσδιορίζοντας ρητό στο ύψος των δημοτικών φόρων, τους οποίους θα εισπράξει κτλ. Αυτό το πρόγραμμα θα έχει κυριολεκτικά τη μορφή αστικής σύμβασης. Δηλαδή, οι πολίτες θα συμβάλλονται, λες και κάνουν συμβόλαιο για να αγοράσουν αυτοκίνητο, και με κάποια εταιρεία, την οποία θα επιλέγουν. Θα είναι και αστείο να το πούμε, με ψήφο. Αλλά τέλος πάντων με ψήφο. Ναι. Και θα περιλαμβάνει ρήτρα σύμφωνα με την οποία, εδώ είναι τώρα το τυρί. Ναι. Για να το φάει ο κόσμος. Φυσικά. Ότι του λέει, εσύ, το δήμαρχο σε κοροϊδεύει, σε κάνει κλπ. Ενώ μια εταιρεία με την οποία θα συμβάλλεσαι, ναι, αν δεν κάνει αυτά που υποσχέθηκε, θα τη κάνει εισαγωγή. Ναι. Εδώ τώρα καταλαβαίνουμε, Νίκο, επέτρεψε μου το αστεράκι, καταλαβαίνουμε γιατί έφυγε η Σόβια Παπαγεωργόπουλος και γιατί έχει ξεκινήσει ο έλεγχος σε δεκάδες δήμους στη χώρα, όπου θα βγουν και άλλα πολλά. Έτσι, μπράβο, ακριβώς εκεί θα βγουν. Και συνεχίζω, αν έχω. Ναι, βεβαίως, γιατί... Αυτή η εταιρεία υποτίθεται θα λειτουργεί ως... ως κάποιος δήμαρχος που θα υπόσχεται και προεκλογικά πράγματα. Αλλά βέβαια, εδώ είναι το τυρί, για να το φάει ο κόσμος, ναι, ότι δεν θα είναι απλά μια διακήρυξη από τον μπαλκόνι, αλλά θα είναι σύμβαση. Σου λέει, κύριε, έχει συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο, ναι, και αν παρανομήσει. Παπαγεωργόπουλο, για παράδειγμα. Ναι. Έχει συμβόλαιο. Οπότε, αν αυτός παρανομήσει, θα του κάνει και αγωγή. Και θα πει ο αφελής, ναι, για κοίτα τι καλύτερο είναι έτσι. Φυσικά. Από έχουμε δήμαρχο και πολιτικές. Ναι. Εδώ, εταιρείες. Ναι. Και συνεχίζω. Στο τέλος, θα δίνει απολογισμό η εταιρεία. Τον τετραετή απολογισμό κάθε τέτοια δημοτική αρχή, προσέξτε, τη θεωρούν την εταιρεία δημοτική αρχή. Έτσι, όχι σύνταγμα εδώ, η διεθνή συμβάση, λοιπόν, θα υπογράφει και επίσημη λογιστικο-ελεγκτική εταιρεία. Δηλαδή, μία εταιρεία ιδιωτική θα παριστάνει τον δήμαρχο και μία τον ελεγκτή. Ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τι πλήρωσαν κτλ. Ο κάθε δημότης θα υπογράφει το πρόγραμμα της εταιρείας που του φαίνεται περισσότερο ωφέλιμο. Δηλαδή, έτσι ήταν η ψήφος. Θα βάζουμε τις υπογραφές, ναι, μας τώρα. Αυτό είναι δημοσίευμα χθεσινό στην εφημερίδα Ελλάδα ενός αναλυτή, ο οποίος γράφει συχνά και σχεδόν καθημερινά. Το ερώτημα είναι ένα. Αυτό έτσι όπως διατυπώνεται, χωρίς καμία, μα καμία, και τελειώνει μάλιστα ως εξής, γιατί ενδιαφέρον. Η κοινωνία της ελεύθερης οικονομίας είναι ουσιαστικά μια συμβολαϊκή εταιρεία. Βασίζεται δηλαδή σε αστικές συμβάσεις παντού. Μάλιστα. Δηλαδή. Αυτό θα μου πείτε μπορεί να είναι ένα δημοσίευμα ενός ανθρώπου εφάνταστου, ο οποίος τέλος πάντων γράφει κουταμάρες, συγγνώμη για την έκφραση που την λέω στον αέρα, και κανείς δεν πρέπει να δώσει σημασία. Ναι, αλλά στα νομικά λέμε ότι όταν κάτι γίνεται στον ύποπτο χρόνο και όχι στον ανύποπτο χρόνο, θα πρέπει κανείς να το λαμβάνει υπόψη. Εκείνο λοιπόν που είναι το θέμα δεν είναι μόνο το ζήτημα του να αναθέσεις σε κάποιες ιδιωτικές εταιρείες, απολύοντας προσωπικό, να τους αναθέσεις δηλαδή διάφορες αρμοδιότητες που είναι κατά το Σύνταγμα, τον νόμο και κατά το έθιμο και τις διεθνείς συμβάσεις δουλειά της πολιτικής εξουσίας όπως αυτή εκλέγεται από το λαό, έστω και αν το λαό τον κοροϊδεύουν καμιά φορά, πάντως εκλέγεται, κάποια στιγμή του δίνεται δυνατότητα
να λειτουργήσει διαφορετικά. Είναι πολιτικό ζήτημα, δηλαδή. Δεν είναι ζήτημα οικονομικό διαχείρισης και αστικής του και εταιριών του αστικού κώδικα. Τέλος της δημοκρατίας. Εδώ δεν υπάρχει πλέον δημοκρατία με εταιρείες. Ξεπερνάμε ακόμα και το φασισμό. Εδώ. Πάμε σε άλλο, ναι. Πάμε σε έναν μορφή φασισμού ναι. που δεν έχει πρόσωπο πια. Ακριβώς. Δεν έχει φασιστικό πρόσωπο το πολεμικό. Δεν έχει πρόσωπο. Είναι ακόμα πιο επικίνδυνο αυτό. Με την εταιρεία ακριβώς. Δηλαδή. Ακριβώς. Θα είμαστε τα εργαλεία της εταιρείας. Θα κάνει σύμβαση με την εταιρεία εσύ. Να. Και άρα όταν μιλάμε για σύμβαση μιλάμε ευθύνη συν ευθύνη. Άρα μέσα στη... θα δείτε τι έχει να γίνει μέσα. Άρα λοιπόν οφείλει κανείς να το λάβει υπόψη του σοβαρά. Ένα δεύτερο που μου έκανε εντύπωση στην ίδια εφημερίδα είναι το εξής. Πάλι από κάποια αμερικάνικα κέντρα, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω, αναφέρονται κλπ. Έγινε μια έρευνα για τους άστεγους, για αυτούς που υποφέρουν. Κατέληξε λοιπόν αυτή η έρευνα στο εξής. Κοινωνική λειτουργή, το διαβάζω ακριβώς όπως είναι. Βρίσκονται σε τακτική επαφή με 206 άτομα, στα οποία προσέφεραν σχεδόν κάθε είδους υλική υποστήριξη που είχαν ανάγκη. Στέγη, λουτρά, υγιεινά, γεύματα κτλ. Μόνο 15 από τα 206 πίστηκαν να μείνουν έστω και ένα βράδυ σε οργανωμένο κέντρο διανυκτέρευσης. Η μελέτη αυτού του προγράμματος έγραψε η τάδε εταιρεία εισαγωγικά. Αποδεικνύει χωρίς καμιά σκιά αμφιβολίας ότι οι άστεγοι δεν βρίσκονται στο δρόμο επειδή δεν μπορούν να βρουν στέγη. Άρα βρίσκονται, κατά την άποψη αυτών των αναλυτών που βγαίνουν κανονικότητα, επειδή τους αρέσει ο καθαρός αέρας μες στο κρύο. Επειδή. Ναι, εδώ είναι όμως δεν απαντάει. Δεν ανήκαν τα σχετικά. Έτσι αυτό παιδί, θέλει να μας πει. Ναι. Αυτά ναι. δεν απαντούν όμως στα εξής θέματα. Όταν στην Ελλάδα είχαμε 10, το λέω συμβατικά τον αριθμό, αστέγους και σήμερα έχουμε 310, και αυτό συμβατικά, η διαφορά μεταξύ του 10 και του 310 είχαν σπίτια. Γιατί τότε δεν βγαίνανε έξω στον δρόμο να καθίσουν, ήταν στο σπίτι τους μέσα. Δηλαδή με τον τρόπο αυτόν, για να μην κουράζω, βλέπουμε ότι προσπαθούν να συνηθίσουν τον κόσμο, αφενός μεν, ότι δεν είναι ζήτημα του κοινωνικού κράτους να λύσεις αυτά τα προβλήματα. Και αν το είχε στο κοινωνικό κράτος, πάλι δεν θα λυνόταν. Γιατί ο κόσμος έχει προβλήματα, πάει μόνο του, αρέσει να βγαίνει έξω, δεν να φοράει κουρέλια. Ναι, εσύ προσπαθεί να το βοηθήσει και ο κόσμος δεν θέλει αυτό. Κουρέλια. Και το δεύτερο και το πιο τραγικό, ότι αρχίζουμε και μπαίνουμε σε μία λογική. Να. Ότι πρέπει εταιρείες ουσιαστικά να κυβερνούν τον κόσμο. Ναι. Και επειδή δεν μπορούν να το κάνουν συνολικά σε επίπεδο κράτους, ξεκινάνε πιλωτικά από τους δήμους. Φέταξε, δηλαδή, είναι ακριβώς, δεν είναι μόνο να, να αρπάξουμε τις πρωτοπαραγωγικές πηγές που ελέγχουν οι δήμοι σε μια χώρα ή και σε άλλες χώρες. Διαμορφώνουμε την αντίληψη στον κόσμο ότι η πολιτική εξουσία είναι κάτι το ανύπαρκτο, για να μην πω και ευδελιρό. Ναι. Και η βασική προϋπόθεση μιας ευνομούμενης κοινωνίας είναι οι εταιρείες. Αυτοί οι άνθρωποι που θα σου κάνουν και σύμβαση, μάλιστα. Θα έχει συμβόλαιο στο σπίτι, δηλαδή ο Μπαρμπαθανάσης, συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτό το όνομα, ας πω το δικό μου, τον Μπαρμπανίκος, που θα νιώθει ότι αυτή τη στιγμή έχω την εταιρεία στα χέρια μου. Αντιλαμβάνεστε για ποιο μορφή φασισμού μιλάμε. Άρα λοιπόν, νομίζω, για να τελειώσουμε αυτό που έλεγα πριν, σενάριο οφόνους... από ταινία επιστημονικής φαντασίας είναι αυτό. Ναι, αλλά όμως δημοσιεύεται το οποίο δυστυχώς σχόλια. Το οποίο δυστυχώς θα το δούμε μπροστά μας, το βλέπουμε μπροστά μας, υπάρχει. Και αν δεν το δούμε άμεσα, βλέπουμε μια κατεύθυνση, τουλάχιστον στην πράξη, ότι οι εταιρείες μπαίνουν παντού. Άρα, όταν εγώ ανοίγω το σπίτι μου σε 10 νοματέους και το έχω ανοιχτή την πόρτα, γιατί δεν μην μπουν και άλλοι 300 μέσα. Δηλαδή, αν ανοίγεις αυτό το πράγμα και βλέπεις ότι μπαίνει, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, άμα τους δώσεις τη δυνατότητα να πάρουν 10, να μην πάρουν και τα 20. Όταν αποκτήσουν με τα λεφτά αυτό. Του κράτους την δυνατότητα να τα έχουν και να κυβερνούν. Ναι. Άρα λοιπόν, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι συνεχίζοντας τον πολύ όμορφο λόγο του γιατρού προηγουμένως και στα προβλήματα που έθεσε για την ιδιωτικοποίηση και όλα αυτά, εάν δεν υπάρξει αντίδραση σοβαρή, αυτοί δεν θα σταματήσουν μόνο στην απλή ιδιωτικοποίηση. Και γι' αυτό, αν θέλετε, ξεκίνησα και την άποψή μου εκφράζοντας ότι τελικά. Το ζήτημα δεν είναι τι θα πεις, αλλά πώς θα το πεις. Και πώς θα το αναλύσεις, να καταλάβει ο κόσμος ότι τελικά εκείνο που δεν πρέπει να κάνει, όσο μπορεί τουλάχιστον, είναι να μην φοβάται. Να ενημερώνεται. Ναι. Αλλά ενημερώνεται σοβαρά. Ναι. Αυτά. Αλλά ένιωσε την ανάγκη να τα πω, γιατί μου έκανε εντύπωση. Όχι. ήταν πραγματικά, νομίζω ότι και οι ακροατές εδώ με τα email που λαμβάνω, ξέρεις, βρισκόμαστε σε ένα σοκ. Μπορούν να βρουν το χθεσινή εφημερίδα και να το διαβάσουν. Χθεσινή Ελλάδα, του Περικλή, ναι. Του Περικλή, ναι. Περικλής. Όχι, Περικλής. Δεν γράφει Περικλή, δεν είναι Περικλή αυτό. Εντάξει. Είναι άλλο αναλυτή. Λοιπόν, δεν κάθε αναλυτή που γράφει κάθε μέρα. Λοιπόν, εγώ συγγνώμη που πραγματικά... διαχώ, εγώ δεν έκρινα ότι αυτό το έκανε επίτηδες. Όχι. Οφείλω όμως να προβληματιστώ, γιατί όταν θέτεις ένα θέμα χωρίς να το αναλύεις από κάτω, απλά το θέτεις,
σε κάποιον άνθρωπο που το διαβάζει, το κάνεις για να τον φοβήσεις, να του πεις ότι μόνο αυτό είναι, για κοίτα εδώ. Εκεί είναι ο προβληματισμός μου. Γι' αυτό πήρα αφορμή από αυτό. Και ένα τελευταίο, αν ισχύει αυτό που άκουσα σήμερα, ότι θα φέρουν το Ρεχάγκελ εδώ. Να. Από το βάθος, από το βάραθο της σύνταξής του. Να. Δεν είναι τόσο για να μας φέρει τουρισμό, αυτό το ξέρει ο κόσμος, απλώς το αναφέρω έτσι ως εκ περισσού. Ναι. Αλλά για να μας πείσουν ότι χωρίς ξένους δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Βέβαια. Λοιπόν, θα τα δούμε. Στη συνέχεια θα κάνουμε μια αναγκαστική διακοπή, διότι είναι η ώρα για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψω εδώ με τον Νίκο Καραβέλο, ο οποίος ήρθε δυναμίτης σήμερα. Λοιπόν, το βρήκαμε τον Κασατζίδη, είναι και τα χρόνια τα δύσκολα μέσα στο κλίμα. Ξεκίνησα εγώ λέγοντας τι ωραία μέρα είναι σήμερα. Εντάξει, ο Κασατζίδης είναι ένας τραγουδιστής που έχει σημαδέψει γενιές, που έχει τραγουδίσει τον πόνο και την ξενιδιά του ελληνικού λαού, ας μην το ξεχνάμε. Πολύ μεγάλη φωνή, πάρα πολύ μεγάλη φωνή. Και ένας λαϊκός τραγουδιστής με την πραγματική και ουσιαστική έννοια του όρου. Λοιπόν, είμαστε εδώ, εκπομπή ΑΕ, Γεωργία Μπάστα στο μικρόφωνο και έχω πάντα την ευχαρίστηση όταν είναι έτσι και συνομιλώ με τον Νίκο Καραβέλο, τον έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας, ο οποίος μπήκε σήμερα και μπήκε δυναμικά, θέλω να πω, με μία μολότοφ, πέταξε μία μολότοφ. Τι μολότοφ, αυτό είναι βόμβα μεγατόνου. Λέω εγώ τόσο καιρό, σκεφτόμουν, αναρωτιόμουν, γιατί τώρα όλη αυτή η έλεγχη στους δήμους σε όλη τη χώρα, βρε παιδί μου. Έτσι. Εντάξει. Γιατί σίγουρα όταν θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας θα βγουν από μέσα. Δεν υπάρχει δήμος της χώρας, παιδιά. Έτσι λειτουργούσε το σύστημα. Το ξέρουμε. Αυτό το ξέρει και ο τελευταίος. Ως πρόφαση. Άρα γιατί τώρα τους βγάζει στη σέντρα, θέλει να τους βγάλει το σύστημα στη σέντρα, και έρχεται εδώ ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Ελλάδα, επειδή κάποιοι με ρωτάτε δεν το είχατε ακούσει, το ξαναλέω, είναι εφημερίδα Χθεσινή Ελλάδα, και μας λέει πολύ απλά ότι μήπως είναι καλύτερα, το λέω έτσι τώρα, να πάμε σε εταιρείες, δηλαδή δεν έχουμε δημάρχους, οι οποίοι μας κοροϊδεύουν, μας κλέβουν, μας εκβιάζουν, κάνουν ρεμούλες το ένα το άλλο, είναι άχρηστοι. Είναι ψεύτες, έτσι. Δεν δίνουν τον δεν προσφέρουν και πραγματικές υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία. Ας πάμε σε ένα συμβολιογράφο να κάνουμε μια εταιρεία. Μπράβο. Να δούμε. Θα κάνουμε μια προκήρυξη έργου, πώς το λένε. Δημοπρασία. Σε δημοπρασία θα πάνε. Κύριοι, Δήμος Αθήνας, σε δημοπρασία. Ποιος δίνει το καλύτερο συμβόλαιο, ποια εταιρεία. Και ανάλογα, όπου θα πέσουν περισσότερες υπογραφές από τον κόσμο, θα έχουμε συνάψει ένα συμβόλαιο και θα έχουμε πλέον μια εταιρεία που θα διοικεί. Να προσθέσω και κάτι. Αν συμβεί αυτό, τότε δεν θα έχουμε μόνο το ζήτημα αυτό, αλλά θα έχουμε και κάτι άλλο. Ότι δηλαδή, από εδώ και πέρα, η αντιπαράθεση σε πολιτικό επίπεδο, όχι μόνο κομμάτων, αλλά και ιδεολογιών, πηγαίνει περίπατο. Δεν υπάρχει ιδεολογία. Δεν υπάρχει διαφορά ιδεολογίας, υπάρχει μόνο διαφορά επωνυμίας εταιρείας. Και δεν υπάρχει δημοκρατία. Δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατία έτσι όταν λειτουργούμε με εταιρείες. Έτσι. Πάβει έννοια της πολιτικής. Ξεκάθαρο. Σβήνει εντελώς. Ξεκάθαρο. Και φυσικά και τις ιδεολογίες. Αυτό που αναπεράσει στον κόσμο. Και ποντάρουν και στη νέα γενιά. Πάμε σε νέο είδος φασισμού. Έτσι. Απολυταρχίας, απόλυτης απολυταρχίας. Και απρόσωπο. Και άρα και περισσότερο επικίνδυνο. Ακριβώς. Λοιπόν, θυμάστε κάποιες ταινίες επιστημονικής φαντασίας που βλέπουμε ότι κάποτε στο απότερο μέλλον οι μηχανές θα ελέγχουν την ανθρωπότητα. Κάπως έτσι είναι τώρα, λοιπόν. Δεν είναι μηχανές, εταιρείες. Είναι το ίδιο, το απρόσωπο. Λοιπόν, είναι πραγματικά σοκαριστικό το ότι μπορεί να φτάνει εκεί πλέον, έτσι. Σατανικό, σοκαριστικό. Εγώ δεν πιστεύω ότι τελικά ο λαός θα τους αφήσει να το κάνουν αυτό το πράγμα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Και αν το πολιτικό προσωπικό, έτσι όπως τουλάχιστον φαίνεται ή δεν φαίνεται συστημικό, δεν τα καταφέρει, μέσα από την ίδια νομίζω την δράση και την αντίδραση ως φυσικές έννοιες, νομίζω ότι δεν θα τους επιτρέψει. Και δεν πρέπει, αλλά και δεν νομίζω ότι τους αφήσει. Πάντως, τέτοιου είδους δημοσιεύματα ή και συζητήσεις ή και προσπάθειες δείχνουν ότι αυτό θέλουν να κάνουν. Ότι προς τα δεν εκεί, σημαίνει έτσι, όμως ότι αυτό θα το πετύχει. Καλά, το ότι θέλουν. Έτσι το έχουμε δει σε περιόδους ιστορικές. Λοιπόν, αυτό που θέλουν δεν σημαίνει ότι θα το περάσουν. Έτσι. Υπάρχει πάντα και ο πολίτης, υπάρχει ο λαός. Και αυτές οι πολιτικοί οργανισμοί δεν το αντιμετωπίσουν. Ο λαός, πιστεύω, και δεν νομίζω ότι αυτό είναι αυταπάτη, θα βρει εκείνες ή θα φτιάξει εκείνες τις πολιτικές φόρμες με τις οποίες θα τους στείλει από εκεί που ήρθαν.
κάποια στιγμή. Λοιπόν, μάλιστα το δούμε το θέμα, γιατί θα έχει και συνέχεια. Δίνουμε έτσι, σε όλους σας αυτό το δημοσίευμα, αυτή την πληροφόρηση που αξίζει να την παρακολουθήσουμε, γιατί έχουμε πει ότι στις τοπικές κοινωνίες από εκεί θα ξεκινήσει το ξύλωμα, το είδαμε, με διάφορους περιφερειάρχες που έχουν υπογράψει με δήμους της Γερμανίας κτλ. Ναι. Καταπληκτικές συμφωνίες, έτσι, που είναι από τους πρώτους, μην ξεχνάμε, οι δήμαρχοι που δώσανε γη και είδο και σπεύσανε να συναντήσουν την γερμανική αποστολή, τους εντεταλμένους εδώ της κυρίας Μέρκελ, πιστεύοντας ότι έτσι θα την γλιτώσουν, ότι έτσι θα σώσουν τον εαυτό τους, τη θέση τους και τη συνέχειά τους. Να τα δούνε και αυτοί, λοιπόν, λίγο. Όπως γινόταν και επί κατοχής. Μπράβο. Λοιπόν, δεν μας χρειάζονται πρόσωπα, δεν χρειάζονται αυτή η δοσυλλογή. Είναι πολύ απλό. Το νέο καθεστώς αλλού θα έχει τις βάσεις του. Δεν θα έχει ούτε στον κύριο Τατούλη και στον κάθε κύριο Τατούλη. Λοιπόν, θα τον χρησιμοποιήσει για όσο διάστημα θέλει και μετά θα τον βάλει και φυλακή. Γιατί υπάρχουν πολλοί σκελετοί μέσα στην τουλάπα του καθενός. Λοιπόν, ναι, θα το δούμε το θέμα. Και θέλω να κάνω μια αλλαγή τώρα σελίδας και να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο... Κάποιοι από εσάς με είχατε βομβαρδίσει το τελευταίο καιρό με email, αλλά δεν απαντούσα. Ίσως πιστέψατε ότι αποφεύγω να απαντήσω. Δεν αποφεύγω ποτέ να απαντήσω και σίγουρα δεν αποφεύγει ποτέ ο Δημήτρης Καζάκης να απαντήσει. Λοιπόν, απλά δεν ήταν η στιγμή. Και σας το είχαμε πει και από την αρχή αυτής της διαδικασίας και αναφέρομαι στην ομαδική αγωγή που ξεκίνησε το ΕΠΑΜ, μια ιστορία που ξεκίνησε στα μέσα Οκτωβρίου, σε ό,τι έχει να κάνει με, με τα εκαθαριστικά που μας έρχονται της εφορίας. Λοιπόν, μια υπόθεση καθόλου εύκολη, θέλω να πω. Λοιπόν, με έναν όγκο εργασίας, τεράστιο, πραγματικά, ο όγκος της εργασίας είχε υποτιμηθεί από εμάς, διότι μαζεύτηκαν τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι που υπέβαλαν τα χαρτιά τους για να είναι σε αυτή την ομαδική αγωγή και όπου όλη αυτή η εργασία έγινε από εθελοντές. Και το εννοούμε. Προσέξτε μια διαφορά, παιδιά, και θέλω να το καταλάβετε αυτό. Ακούτε, βγαίνουν διάφοροι τώρα, Νίκο, βγαίνουν και διάφορα κόμματα και σχηματισμοί και λέει σας προσφέρουμε δωρεάν νομικές συμβουλές για τις τράπεζες και το ένα και το άλλο. Ναι, δωρεάν προς εσάς. Μια ομάδα όμως που έχουν αυτά τα κόμματα, που μπορεί να είναι 10, 20, 30 δικηγόροι, αυτοί πληρώνονται οι δικηγόροι. Να είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν πληρώνονται από εσάς. Πληρώνονται από τα κόμματα που τους χρησιμοποιούν, προσφέρουν τις εργασίες τους. Οι δικοί μας οι δικηγόροι, οι δικοί μας οι άνθρωποι, δεν είναι μόνο οι δικηγόροι που έδωσαν ώρες, πολλές ώρες, ατελείωτες, δεν πήραν δραχμή. Ήταν τεράστιος όγκος. Μιλάμε για χιλιάδες σελίδες. Ο Νίκος καταλαβαίνει αυτό που του λέω. Χιλιάδες σελίδες δικογραφίας. Έτσι, για τον καθένα ξεχωριστά από τους 2.000 έπρεπε να γραφτεί κάτι. Για τον καθένα ξεχωριστά. Και αφού λοιπόν οι δικηγόροι μας, οι λιγοστοί αυτοί οι δικηγόροι μας, τους οποίους τους ευχαριστούμε πραγματικά για αυτό το χρόνο, έτσι, που αφιέρωσαν το τεράστιο και μεγάλη προσοχή για να κάνεις μια τέτοια δικογραφία. Λοιπόν, αφού τελείωσαν οι δικηγόροι, μετά ανέλαβε μια ομάδα της νομικής αλληλεγγύης, όπως λέμε εμείς, το ΕΠΑΜ, μια σειρά από παιδιά, τα οποία και αυτά τα ευχαριστούμε, γιατί έπρεπε να κάνουν πάρα πολλή δουλειά. Μόνο η μηχανογράφηση που έπρεπε να κάνουν. Και καταλήξαμε όλος αυτός ο όγκος με τις χιλιάδες σελίδες, για να μην πάει και πληρώσουμε ένα σωρό χρήματα, έγινε ένα CD. Και θα υποβληθεί ηλεκτρονικά. Ναι. Και θα γίνει άμεσα μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Αυτό. Και ήθελα να σας ενημερώσω. Ούτε το ξεχάσαμε, ούτε το έχουμε κάνει γαργάρα, ούτε το βάλαμε κάτω από το χαλί, ούτε τίποτα. Αν θυμάστε, αυτοί που προσεκτικά ίσως ακούτε, είχαμε πει από τότε, από την αρχή, όλοι μας, όσοι ξεκινήσαμε, και σε πολλές περιπτώσεις, παιδιά, έχουμε και ένα πάθος, έτσι. Δηλαδή, ξεκινάμε μία δράση και μπορεί να μην έχουμε αντιληφθεί. Διότι δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Δεν είμαστε επαγγελματίες στο να ξεγελάμε εμείς στον κόσμο. Ξεκινάμε όλοι μαζί και προσπαθούμε να δούμε πώς θα χτυπήσουμε αυτό το σύστημα. Και με δράσεις που θα έχουν κάποιο νόημα. Έτσι, όχι να βγάζουμε εκεί τον κόσμο και να χτυπιέται με τα χημικά. Λοιπόν, ναι, είχαμε υποτιμήσει τον όγκο της δουλειάς. Δεν το γνωρίζαμε. Είναι τόσο απλό. Ο οποίος ήταν τεράστιος.
τεράστιος. Και βγήκε από λίγους ανθρώπους. Δεν έχουμε άλλες δυνατότητες. Το είπα και στην αρχή της εκπομπής, πρέπει να το αντιληφθείτε. Εθελοντικά γίνονται όλα εδώ. Δεν έχουμε μυστικά κονδύλια, δεν έχουμε μυστική χρηματοδότηση, δεν έχουμε πλούσιους φίλους. Είμαστε μεταξύ μας. Όλοι. Ίδιοι είμαστε. Στην ίδια κατάσταση. Έτσι. Λοιπόν. Και βγαίνει με δουλειά εκ των ενόντων. Και είμαστε πολύ περήφανοι που ολοκληρώθηκε αυτή η δουλειά και ολοκληρώθηκε άρτια και πρόκειται να κατατεθεί άμεσα και θα ξαναμιλήσουμε. Όταν κατατεθεί τις επόμενες ημέρες θα βγάλουμε και τους δικηγόρους του ΕΠΑΜ. Λοιπόν, έκανα αυτή την παρένθεση γιατί ήθελα να ενημερώσω τον Νίκο μου. Να συγχαρώ τους αδέλφους για τη δουλειά. Δεν την έχω διαβάσει. Είμαι πολύ έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον να δω το δικόγραφο πραγματικά. Και να συγχαρώ τους συναδέλφους και όλο τον κόσμο, δηλαδή, γιατί πραγματικά χρειάζεται κάτι να γίνει. Ναι, και εσύ καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι. Δεν είναι πολύ δικηγόροι. Μην κρίνεις εσύ από τον εαυτό σου και από κάποιους που έτσι και θελοντικά. Και δεν είναι μόνο το ότι δεν θέλουν. Ξέρω. Είναι πολύ λόγοι. Είναι στο φόρτο της δικής τους επιβίωσης. Είναι πολλοί οι λόγοι. Γιατί για τον κάθε έναν πρέπει να είναι ξεχωριστή η αναφορά, διότι διαφορετικά η αγωγή θα ήταν, όπως ξέρουμε, δυναμική, αόριστη. Ναι. Και θα απερίπτω τόσο αόριστη. Άρα λοιπόν. Δεν είναι μια γενική αναφορά, πρέπει να είναι αναλυτική για κάθε έναν. Για κάθε έναν ξεχωριστό. Κάθε ξεχωριστό. Και μιλάμε για πάνω από 2.000 άτομα. Περιπτώσεις. Δεν το συζητάμε. Που κάποιοι από αυτούς περιπτώσεις είναι και διπλοί. Είναι και ο σύζυγος, δηλαδή είναι αντρόγυνο. Οπότε. Σημαίνει, δεν είναι μόνο το να τη γράψεις, ναι. Την αγωγή ή να τη μελετήσεις. Και να γράψεις κάποια λόγια για τον καθένα ξεχωριστά. Να τη θεμελιώσεις νομικά. Μπράβο. Λοιπόν, μιλάμε για εργασία που αν την έπαιρνε ένα γραφείο θα ήταν εργασία αμοιβής. Τεράστια. Πολλών χιλιάδων ευρώ. Λοιπόν. Το σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι, και ξέρω ότι και συνάδελφοι πολλοί και από άλλους χώρους, και γιατροί και δικηγόροι, οι οποίοι ανιδιοτελώς προσφέρουν. Ναι, προχωρούν σε αυτή την, σε αυτή την διαδικασία. Λοιπόν, και δίνουν τον εαυτό τους. Τους συγχαρώ τους συνάδελφους για μία ακόμα φορά. Λοιπόν, ναι, ήθελα να κάνω αυτό γιατί είναι πραγματικά μια τεράστια αξιόλογη προσπάθεια που έγινε εκ των ενόντων, που έγινε από εμάς, που ίσως και κάποιοι στην αρχή δεν την πιστεύανε, αλλά να που ολοκληρώθηκε. Αντιλαμβάνομαι και εσάς που έχετε την αγωνία σας, διότι βομβαρδίζεται ο κόσμος, χρωστάει στην εφορία, θα του πάρουν το σπίτι, θα του κάνουν κατάσχεση, το αυτοκίνητο, θα τον ξεφτυλίσουνε. Είναι και αυτό, δεν είναι τέλος πάντων. Θα σας εξευτελήσουν κανονικότατα. Έτσι. Αντιλαμβάνομαι όλο αυτό, παιδιά, και αντιλαμβάνομαι την πίεση. Αλλά θέλω κι εσείς να καταλάβετε ότι τίποτα δεν είναι απλό και εύκολο ή απλοϊκό. Όλα θα γίνουν με αγώνα. Αυτοί έχουν όλα τα όπλα. Εμείς έχουμε ένα στον άλλο. Τελικά αυτό θα αποδειχτεί πιο σημαντικό, εγώ πιστεύω. Έτσι. Λοιπόν, να μην πάνε να έχουν ότι εταιρείες θέλουν αυτοί και ότι λογαριασμό. Το γεγονός ότι εμείς έχουμε ένα τον άλλον θα είναι πολύ πιο σημαντικό. Δεν θα τους περάσει στο τέλος. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, με ρωτούν πολύ τώρα, εδώ θα το θέσω και στον Νίκο. Δεν είναι νομικό, αλλά έτσι θέλουν ένα σχολιασμό για το χθεσινό, για αυτή τη μεγάλη πλάκα που έγινε χθες με την ψηφοφορία. Δεν ξέρω αν το πρόλαβες να το δεις. Για την ψηφοφορία την άρση ασυλίας του Κασιδιάρη. Σε ό,τι αφορά τα χαστούκια στην Κανέλη. Όχι, δεν το παρακολουθώ. Λοιπόν, εντάξει, έγινε άρση της ασυλίας. Το θέμα είναι το εξής, ότι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν κατά της άρσης. Με ποιο σκεπτικό? Θα σου πω το σκεπτικό. Οι δύο είπαν ότι δεν είχαν πρόθεση να ψηφίσουν κατά. Δηλαδή είχαν πρόθεση να ψηφίσουν υπέρ, αλλά τελικά ψήφισαν κατά. Δεν το κατάλαβαν τι ψήφισαν. Δεν κατάλαβαν τι ψήφισαν. Δεν κατάλαβαν τι ψήφισαν. Δεν διαβάζαν το μνημόνιο γιατί ήταν Σαββατοκύριακο δηλαδή. Ναι. Και εκπροσωπούν το λαό. Ο κύριος Ιωαννίδης που ήταν και υφυπουργός και ο κύριος Καράμπελας δεν κατάλαβαν τι ψήφισαν. Έτσι είπαν ακριβώς. Ναι. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι ακόμα στη Βουλή. Που κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Υπογράφουν συμβάσεις. Πολύ πιο πολύπλοκες από το να πας σε μια ψηφοφορία τόσο απλή. Δεν κατάλαβαν το ερώτημα, αυτό είπαμε. Δηλαδή και ψήφισαν ανάποδα. Ήταν να ψηφίσουν, ναι, δεν ψήφισαν. Ήταν να ψηφίσουν, ας πούμε, ναι, ψήφισαν όχι. Κατά λάθος. Κατά λάθος. Και ο τρίτος. Ο τρίτος, ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο οποίος κύριος Κεφαλογιάννης, είναι και γραμματέας Πολιτικής Επίτροπης της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν είναι και μια απλή υπόθεση. Έτσι. Λοιπόν.
Θα πούμε ακριβώς, για να μην παρεξηγηθούμε, τις δηλώσεις που έκανε ο ίδιος στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες για να δικαιολογήσει αυτή τη στάση. Γιατί ο κ. Κεφαλογιάννης ήταν κατάξυπνος, δεν μπορούσε να πει ότι δεν κατάλαβα τι ψήφισα. Δεν μπορεί να βγει να πει. Και λέει λοιπόν, επέλεξα λέει την αρνητική ψήφο, ώστε να δώσω στον κύριο Κασιδιάρη την ευκαιρία να ζητήσει συγγνώμη μέσα στη Βουλή, κάτι που δεν έκανε εδώ και μήνες. Εσύ το, δηλαδή είναι σχετικό, καταλαβαίνεις. Εγώ θα πω ότι βεβαίως κάθε άποψη είναι σεβαστή, αλλά πρώτα πρέπει καθένας να σέβεται τη δική του άποψη. Δηλαδή, για να σεβαστώ εγώ μια άποψη πρέπει ο ίδιος του τη λέει να τη σέβεται πρώτα. Ίσα-ίσα, για να πάρουμε αυτό το επιχείρημα, το αντίθετο έπρεπε να ψηφίσει. Ναι. Αν ισχύει δηλαδή η δήλωση αυτή που φυσικά ισχύει, δηλαδή, ναι, είναι. Αντιθέτως, δηλαδή, επειδή ακριβώς έπρεπε να του δώσει την δυνατότητα, γιατί για να του δώσει σε κάποιον τη δυνατότητα πρέπει να αισθανθεί ότι θα υπάρξουν ενδεχομένως συνέπειες για την πράξη του. Εάν δεν έχει τέτοιες συνέπειες, γιατί να ζητήσει συγγνώμη, αν τα θα έχει ζητήσει τόσο καιρό. Και άλλωστε, έτσι όπως διατυπώνεται κάτι που δεν το έχει πράξει μέχρι σήμερα, έτσι δεν λέει η δήλωση. Ναι, ναι. Ακριβώς αυτό σημαίνει αντιθέτως ότι έπρεπε να ψηφίσει για την άρση ασυλίας. Βλέπεις όμως πώς ερχόμαστε σε αυτό που είπες. Το ακούει τώρα απλώς ο πολίτης και σου λέει: καλά, με κοροϊδεύει αυτός. Ναι. Γιατί αυτός με κοροϊδεύει. Ναι. Ξεκάθαρα. Το καταλαβαίνει και ο τελευταίος. Και τώρα από εκεί σου λέει και του δίνω κάτι χιλιάδες ευρώ για να μου λέει αυτά που μου λέει. Την εταιρεία, Νίκο μου. Φέρτε την εταιρεία. Φέρτε την εταιρεία να κυβερνήσει. Να κάνουμε συμβόλαια. Βέβαια, να κάνουμε συμβόλαια. Διότι τι αισθάνεται. Σου λέει: εγώ μπορώ να τον απολύσω αύριο αυτόν τον τύπο. Μπορώ να τον απολύσω. Όχι. Τι να σας πω. Πραγματικά. Θα περιμένω πότε θα γίνουν εκλογές για να μην το ξαναψηφίσω. Εκεί παίζει λοιπόν το θέμα. Τέλος πάντων. Ήθελα μόνο να πω μια κουβέντα μου. Ναι, βέβαια. Όλα αυτά και τέτοια σαν και αυτά τα τρία. Τρεις αυτούς τους βουλευτές που ψήφισαν έτσι. Και φυσικά παίρνουν οι ίδιοι την ευθύνη αυτών που λένε. Ο καθένας παίρνει την ευθύνη αυτού που λέει. Το ζήτημα είναι ο κόσμος. Το λέω πρώτα στον εαυτό μου, γιατί εγώ είμαι ο τελευταίος που θα μπορούσα να πω άποψη σε οποιονδήποτε. Νομίζω ότι ισχύει αυτό το πράγμα, έχω την εντύπωση. Ναι. Τέτοια πράγματα τέτοιου είδους θα ακουστούν πολλά. Παραδείγματος χάρη, φανταζόταν κανείς ότι θα έβγαινε βουλευτής να πει ότι ξέρετε, δεν μπορούσα να το διαβάσω το μνημόνιο γιατί ήταν μεγάλες οι σελίδες ή γιατί Σαββατοκύριακο είχα δουλειά. Δηλαδή, αυτό το πράγμα πριν από χρόνια, ακόμα και αν το έκανε κάποιος βουλευτής, δεν θα μπορούσε να το εξτομίσει. Γιατί το λέγανε ανόητο. Φυσικά. Σήμερα λοιπόν αυτό το εξομοίωση, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Τέτοια θα υπάρξουν πολλά. Εγώ θα ήθελα μόνο να επαναλάβω αυτό που είπα και προηγουμένως, με όλο το σεβασμό προς τους αγωνατές και προς εσένα, ότι τελικά πρέπει κανείς να παρέχει περισσότερο χρόνο στην επεξεργασία των πραγμάτων παρά στην απλή πληροφόρηση. Δηλαδή να μην αποχαυνώνονται στα κουτιά. Ναι. Στους τενεκέδες που λέγονται τηλεόραση, ακόμα και. Στις εικόνες και στα εύκολα, στα τσιτάτα, παιδιά, και σε τίτλους. Λοιπόν. Δεν είναι στην ουσία, η ουσία δεν είναι στους τίτλους. Και προχωρήστε κάτι, ο κόσμος από μόνος του και ο πιο μη εγγράμματος με τυπικούς όρους άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να κρίνει. Μπορεί να κρίνει. Πότε δεν μπορεί να κρίνει, αν το βομβαρδίσει με πολλές πληροφορίες. Εκεί τα χάνει. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν πληροφορηθεί, καταλαβαίνει μέσα του, το καταλαβαίνει από τη δουλειά του, που του κόβουν τη δουλειά, που του απειλούν τη δουλειά. Δεν χρειάζεται πολλή φιλοσοφία για να καταλάβει ποιος είναι ο εχθρός. Τι συμβαίνει τελικά. Λοιπόν, ωραία, πρέπει να κλείσουμε. Πριν κλείσουμε, να σας πληροφορήσω ότι, να υπενθυμίσω μάλλον, ότι ο Δημήτρης Καζάκης θα είναι στην Καβάλα αυτό το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο στις 7 στο Αμφιθέατρο Νομαρχίας και την Κυριακή στις 7 στην Ελευθερούπολη, στο Αμφιθέατρο Δήμου Παγκαίου. Οπότε, έχουμε και το τριήμερο, εμείς θα τα ξαναπούμε την Τρίτη, η εκπομπή ΑΕ. Όσοι θέλετε να περάσετε καλά και δεν έχετε κανονίσει που θα πάτε, να κάνετε έτσι να θυμηθείτε ένα παλιό αποκριάτικο πάρτι σε αυτούς το στυλ, είσαστε όλοι καλεσμένοι ελεύθερα την Κυριακή στις 9 το βράδυ στα γραφεία του ΕΠΑΜ στην Οδός Φακτηρίας 23 για να διασκεδάσουμε, να ξεσαλώσουμε μέχρι πρωίας υπό τους ήχους λαϊκής ορχήστρας αλλά και σε Λάτιν ρυθμούς. Λοιπόν, με άφθονο φαγητό και ποτό που μας προσφέρει η φίλη μας η Δάφνη και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνει με το αντίτιμο των 5 ευρώ. Την ευχαριστούμε. Γιατί αν έχουμε βρει και στέγαση, το οφείλουμε στη Δάφνη. Λοιπόν, ναι, είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος που προσφέρει και στις τέχνες και στα γράμματα, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, με πολλές ευαισθησίες. Όποιος βέβαια θέλει μπορεί να φέρει ποτά, γλυκά, είναι ελεύθερο. Λοιπόν, έχουμε ραντεβού για αποκριάτικο πάρτι.
Είναι, νομίζω πρέπει και να διασκεδάσουμε λίγο. Έτσι, χρειάζεται έτσι, πάντα. Χρειάζεται και το γέλιο. Απαντάω και σε ένα φίλο, τώρα δεν μου είναι εύκολο, εντάξει, γιατί πρέπει να κλείσω. Που, με ένα πέρασμα το είδα του ματιού μου, που στεναχωρήθηκε με κάποια εκπομπή, γιατί λέει ξεκινήσαμε και γελάγαμε εδώ με τον Δημήτρη, ενώ υπήρξε μια ακόμα αυτοκτονία στη Βουλγαρία. Φίλε μου, η ζωή χρειάζεται και το γέλιο. Αλλιώς θα οδηγηθούμε όλοι μας στην αυτοκτονία. Εάν δεν υπάρξει και το. Και αυτό, έτσι, και η σάτιρα και το γέλιο, αυτό μας κρατάει, ζωντανός. Το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία την Κυριακή το βράδυ σε 9 στην Οδός Φακτηρίας 23 για ένα αποκριάτικο κλασικό πάρτι. Τώρα, για όλους όσους μπορεί να έχετε κάνει κάτι άλλο, η Ελλάδα είναι γεμάτη από καρναβάλια. Είναι σίγουρο. Και, εντάξει. Πόσο μάλλον τώρα. Θα περιμένω να δω. Θα νομίζω ότι θα είναι φάνταστα κάποια άρματα. Λοιπόν, να περάσετε καλά. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πάντα για τη στήριξή σας. Και που είστε πάντα δίπλα μας και κοντά μας. Και που με τις παρατηρήσεις σας μας κάνετε καλύτερους. Και με τα καλά σας λόγια βεβαίως. Γιατί χρειάζεται πάντα. Ο καλός ο λόγος, αλλά και την κριτική σας. Λοιπόν, εκπομπή αε.gr, μπαίνετε μέσα και βλέπετε πώς μπορείτε να αφήνετε τον οβολό σας, ώστε να υπάρχει αυτή η ελεύθερη φωνή και να μπορεί να συνεχίσει να εκπέμπει. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλό τρίμερο.